Μιας και έγινε και πολλή συζήτηση και με το προηγούμενο θέμα, αλλά και άλλες φορές έχει γίνει. Καταρχάς, η ίδια η υπηρεσία για το συγκεκριμένο σχέδιο για τις ΜΠΕ έχει πολλές παρατηρήσεις που έχουν βάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχουν σωστές παρατηρήσεις... Για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο λέτε τώρα. Ναι. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχουν σωστές παρατηρήσεις είναι ολοκληρωμένη η εισήγηση, διότι στην πραγματικότητα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και στην προηγούμενη και σε αυτήν και σε άλλες που η υπηρεσία έχει κάποιες παρατηρήσεις, δέχεται τη συνολική πολιτική, είτε αφορά τη χρήση γης και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον χωροταξικό σχεδιασμό όπως τώρα, είτε προηγουμένως για το έργο, για το ελληνικό και τη Μαρίνα Γιου Κοσμά και συνολικότερα. Και εκτός από αυτό μπαίνουν κάποιες παρατηρήσεις που έχουν μια λογική ευχολογίου, ενώ θα μπορούσε, αν πράγματι θέλετε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση, να κάναμε αυτό που πρότεινε και ο κ. Μπενετάτος, που προτείναμε και εμείς, ότι ας απορρίπταμε και να έρθει μια νέα μελέτη. Λοιπόν, έρχομαι και στο συγκεκριμένο. Ακριβώς λόγω του ότι υλοποιεί μια συγκεκριμένη πολιτική χρήσεων γης που αφορά και τα θέματα κατοικίας, εμπορευματοποίησης δασικών εκτάσεων και χρήσεων γης και μια σειρά άλλα θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από το σημερινό χωροταξικό πλαίσιο, άρα και από την συγκεκριμένη μελέτη που αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή, ούτως ή άλλως εμείς θα καταψηφίζαμε. Όμως, και υπάρχουν μια σειρά θέματα που επισημαίνονται και ορισμένα, είπα, και από την υπηρεσία, δηλαδή και θέματα που αφορούν ενεργειακές υποδομές, ΑΠΕ και άλλα, σε εκτάσεις που δεν θα έπρεπε, είτε είναι Natura είτε είναι άλλες εκτάσεις που δεν θα έπρεπε να μπουν, πέρα από το ζήτημα συνολικότερα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, και θέματα που αφορούν συνολικότερα θέματα εμπορευματοποίησης σε θέματα όπως είναι το τατόι και αξιοποίησή του. Ακριβώς λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, όταν έχουμε την πρόσφατη πυρκαγιά, όπου μια σειρά ζητήματα αφορούν μέχρι το Μαραθώνα, τη λίμνη του Μαραθώνα και άλλες περιοχές που έμεσα ή άμεσα έχουν επηρεαστεί, δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου αυτό. Ούτως ή άλλως λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια έλλειψη και θα έπρεπε να την αποσύρουμε αυτή τη στιγμή και να το φέρουμε σε νέα, παίρνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της περιφέρειας και συνολικότερα. Και από αυτή την άποψη, προφανώς, αν το θέσετε στην ψηφοφορία, καταψηφίζουμε.